Η Ρενό επέλεξε το στάδιο Καραϊσκάκη, την έδρα του Ολυμπιακού, στον οποίο είναι και χορηγός, για την παρουσίαση του ολοκένουριου Ρενό Αστράλ. Μιλάμε για το νέο μεσαίο SUV της Ρενό, με νέα κινητήρια σιλώνα, υβριδικά κυρίως. Πάμε μέσα να δούμε το εσωτερικό του, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ελάτε. Να είμαστε λοιπόν πίσω από το τιμόνι του Renault Austral για τα πρώτα χιλιόμετρα. Ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει ήπιες υβριδικές επαναφορτιζόμενες εκδόσεις από 130 έως 200 άλογα. Το κυριότερο όμως που μπορεί να παρατηρήσει κανένας στο εσωτερικό είναι η διαφοροποιημένη αισθητική. Μια μεγάλη οθόνη πολύ όμορφα ενσωματωμένη στην κονσόλα. Ταυτόχρονα δεν παίζει κάποιο ρόλο αυτό εδώ, ένας βραχίωνας για να στηρίζει το χέρι σου είναι, από κάτω υπάρχει μια σύρματη βάση φόρτισης του κινητού σου τηλεφώνου και πίσω από το τιμόνι εδώ τρεις λευγέδες οι οποίοι φροντίζουν τα βασικά drive, reverse, neutral, ο διακόπτης για τους ελαιοκαθαριστήρες και τα flash και ο διακόπτης για το cruise control. Από τις πρώτες οδηγικές εντυπώσεις, αυτά που αξίζει να αναφέρω είναι ότι το Austral κινείται ως επιτοπλίστων ηλεκτρικά λόγω του το υβριδικό του σύστημα το επιτρέπει να έχει σβηστό το θερμικό κινητήρα την περισσότερη ώρα και η άνεση της ανάρτησης η οποία συνεπικουρείται από τα φαρδιά, παχιά, άνετα καθίσματα. Το αυτοκίνητο δοκιμής μας είναι εξοπλισμένο, όπως όλα τα Austral, με το πακέτο ενεργητικής ασφάλειας που σου επιτρέπει να είσαι λίγο πιο ήσυχος για το τι θα σου συμβεί στο δρόμο. Πρακτικά σε προστατεύει από τον εαυτό σου, προειδοποιώντας σε για ακούσια αλλαγή λωρίδας, για αυξημένη μείωση της απόστασης από το προπορευόμενο όχημα και άλλες πολλές λεπτομέρειες που εμείς οι σύγχρονοι οδηγοί πολλές φορές δεν προσέχουμε όσο θα έπρεπε.